Για μας ήταν ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον θύμα όλο αυτό, όταν μας κάλεσε ο Αλέξανδρος να ξεκινήσουμε τις πρόβες. Παίρνοντας το κείμενο στα χέρια, αρχίσαμε και το αναλύαμε δραματουργικά, δηλαδή εγώ θα μιλήσω τώρα για τη δικιά μας δουλειά και τη δουλειά του ηθοποιού. Και ενώ εμείς κληθήκαμε, θα κάνουμε και το ρόλο του γυναικείου. Οπότε, διαβάζοντας τους χαρακτήρες, είδαμε ότι οι αντρικοί έχουν ένα βάθος, έχουν μια βιογραφία, έχουν, ας πούμε, αφήνουν ένα αποτύπωμα, βγαίνοντας από τη σκηνή, αυτό που λέμε, κάνοντας την έξοδο. Ενώ ο γυναικείος ρόλος δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Ήταν σαν φάντασμα, αιωρείται, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε, αυτό μας εκεί επικεντρωθήκαμε, να βρούμε τη βιογραφία, ας πούμε, αυτού του γυναικείου ρόλου και να την υπερασπιστούμε. Νομίζω ότι όλη αυτή η παράσταση, γιατί αυτή είναι νομίζω η ουσία, είναι μια πολιτική θέση. Δηλαδή είναι μια πολιτική θέση ξεκάθαρα. Δεν μένει απλά σε ένα ερωτικό τρίγωνο, σε μια απάτη, κάτι τέτοιο. Είναι μια πολιτική θέση που αφορά όχι μόνο το γυναικείο φύλο εν προκειμένη, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, αλλά μια ευρύτερη λογική που έχει, όπως ωραία την είπε ο Αλέξανδρος, αυτή η ανώριμη αντρική διάθεση, η τοξική αυτή διάθεση, που οι προεκτάσεις της φτάνουν μέχρι τον πόλεμο που έχουμε σήμερα. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα μια έτσι, κριτική ματιά πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο άντρας αντιλαμβάνεται τα πράγματα.